Γεια σας φίλοι και φίλες του TechIt. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο με τον Leone.gr. Αυτό το επεισόδιο θα είναι το τελευταίο της σεζόν, για το λόγο ότι βγήκε update για το TechIt, βγήκε το TechIt Lite, το οποίο είναι στο 1.4.6, και θα ξεκινήσουμε με αυτό στο επόμενο επεισόδιο. Θα είναι το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Θα αφήσουμε αυτόν τον κόσμο, θα τον ανεβάσω. Έχω κάνει κάποια πράγματα σε το μεταξύ, ξεστόλισα το δεντράκι μας εδώ πέρα, είναι άδειος ο χώρος. Θα ανεβάσω το συγκεκριμένο κόσμο, όπως ανέβασα το Feed the Beast, όπως και θα ανεβάζω κάθε φορά που θα βγαίνει καινούργιο επεισόδιο, θα ανεβάζω και τον κόσμο στο MediaFire. Λοιπόν, καθάρισα λίγο όλα τα μηχανήματα από εδώ πάνω. Είχα σκοπό να τα μεταφέρω στο εργοστάσιο μας, αλλά μάλλον δεν θα το κάνουμε. Έχω βάλει ένα σωρό crafting εδώ πέρα για να φτιάξω κάποια μηχανήματα. Crafting table, automatic crafting table, τα δύο. Μπορείτε να μπείτε, θα αφήσω τα αντικείμενά μου σε ένα μπαούλο εδώ πέρα. Για την ακριβία, ας το κάνουμε τώρα. Φτιάξουμε λίγο ένα μπαούλο. Φτιάξουμε. Okay, δεν έχω τίποτα πάνω μου. Οπότε για να δούμε, πάρουμε. Ευχαριστώ πολύ πάντως που παρακολουθούσατε αυτή τη σεζόν. Ελπίζω να συνεχίζετε, να συνεχίσετε να βλέπετε TechIt και Feed the Beast. Είναι, το Feed the Beast είναι σχετικά καινούριο. Πιστεύω ότι θα το απολαύσετε. Βασικά, να πάρω ένα απλό chest και θα αφήσω όλα μου τα αντικείμενα μέσα. Πολύ απλά, κάπως έτσι. Το κάνουμε διπλό. Ωραία. Θέλει που να το βάλω. Θα το βάλω. Θα το βάλω εδώ πέρα. Θα αφήσω όλα μου τα αντικείμενα μέσα. Και την πανοπλία. Τα μηχανήματά μου τα έχω αφήσει νομίζω εδώ. Ναι, εδώ είναι όλα. Αν λείπει κάποιο, είναι αυτό το machine block, έσπασε. Και ας μπω σε creative. Το quarry τελείωσε, ξεκίνησα να χτίζω όλα αυτά. Σας δείξω ένα ακόμη, μια τελευταία συνταγή για το πώς να πετάτε στο TechIt. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποίησα για να κάνω αυτά εδώ πέρα, δεν τα έκανα σε creative. Έστησα μερικές φάρμες. Θα τα πω στα γρήγορα, δεν θα μπω σε πολλή λεπτομέρειες. Εδώ βλέπετε από πάνω μας έχουμε block breakers, λέγονται τα μηχανήματα αυτά. Εδώ πέρα έχω στήσει ένα σύστημα για bone meal, όπως στον πανόροφο γίνεται macerate, όπως βλέπετε έχει ένα σωρό κόκαλα. Από εδώ κάτω έχει macerators, που βλέπετε. Και εδώ είναι το γνωστό σύστημα με την αγελάδα. Για όσους ξέρουν, καταλαβαίνουν τι λέω, τι εννοώ. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο γρήγορα στο πώς να πετάτε. Είναι τα δαχτυλίδια, τα οποία καταναλώνουν ενέργεια από το Klein Star που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μαύρη ύλη για αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε έχει μπόλικα. Θα τα αφήσω και αυτά μέσα στον μπαούλο και θα συνεχίσει να παράγει εκείνο εκεί πάνω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μερικά φτερά. Για να δούμε.
λίγο μερικά φτερά. Δεν θα βρούμε έτσι. Έχω εδώ, ωραία. Θα αφήσουμε ένα μέσα. Ναι, μισό λεπτό. Ωραία, συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Είναι το ένα φτερό μας εδώ. Θα χρειαστούμε έναν κουβά λάβα. Δεν έχουμε κουβά λάβα, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να πάω να βρω. Θα πάρουμε απλά από εδώ. Λοιπόν, και έχουμε τα εξής. Ένας κουβάς λάβα, περιτριγισμένος από σίδερα, τα οποία σίδερα τα άφησα εδώ. Για να φτιάξουμε το βασικό δαχτυλίδι, όπως έτσι, το iron band, και μετά βάζοντας γύρω γύρω φτερά και μαύρη ύλη στις γωνίες, φτιάχνουμε αυτό εδώ το δαχτυλιδάκι, το οποίο δαχτυλιδάκι, αν βγω λίγο στα γρήγορα από creative mode, αν πετάξω το client star μου, όπως βλέπετε δεν μπορώ να πετάξω. Ακούγεται αυτός ο θόρυβος που πάει να πετάξει, αλλά δεν μπορεί. Τώρα που έχω το Klein Star, πετάω κανονικά σαν άμεσα creative. Επίσης, όσο το κρατάτε, πρέπει να είναι σε αυτές εδώ τις θέσεις. Αν δεν είναι, για παράδειγμα είστε στον αέρα και αποφασίσετε να το βγάλετε, θα πέσετε και μάλιστα θα πάθει και ζημιά αν είστε σε μεγάλο ύψος. Όσο το έχετε εδώ πέρα, είναι σαν να είστε σε creative, δεν παθαίνετε ζημιά πέφτοντας. Καταναλώνει σχετικά λίγη ενέργεια. Αν δεν έχετε client star, μπορείτε, αυτό δεν χρειάζεται να το κρατάτε σε αυτό εδώ το ναι, εγώ έκανα, γι' αυτό δεν πάθουμε ζημιά όσο ήμασταν πάνω. Αν βγάλω το δαχτυλίδι, όπως βλέπετε παθαίνω ζημιά. Επίσης μπορείτε να έχετε μαζί σας κάρβουνο ή redstone, αν δεν έχετε client star, θα καταναλώσει εκείνα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος, ο πιο μαγικός. Για να δούμε λίγο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τα με το jetpack και το lapack, ναι, but, όχι αυτό, αυτό electric jet, το ηλεκτρικό jetpack και το κανονικό, το απλό jetpack. Θα πάρουμε ένα από το καθένα, τα οποία φτιάχνονται ως εξής, με ένα bad box που έχουμε δει πως φτιάχνεται, με ένα εξελιγμένο κύκλωμα και αυτό έχουμε δει πως φτιάχνεται, λίγο ξαναλιωμένο σίδερο, refined iron, και δύο κομμάτια glowstone. Φτιάχνουμε το ηλεκτρονικό jetpack, το οποίο το φορτίζουμε σε οποιαδήποτε μπαταρία, όπως ακριβώς και τη στολή μας. Και υπάρχει και το άλλο, το jetpack, το οποίο δεν νομίζω να μας δείξει τη συνταγή, όχι αυτό. Μισό λεπτάκι. Το οποίο φτιάχνεται, σας δείξω λίγο γρήγορα, έχουμε εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε λίγο τιν. Βάλαμε τα μέταλλα. Για να δούμε λίγο. Θα χρειαστούμε λίγο για να φτιάξουμε τα εξής. Φτιάχνοντας ένα δοχείο βενζίνης άδειο, μπορούμε να το γεμίσουμε με καύσιμα ή πετρέλαιο, μάλλον μόνο με καύσιμα. Τοποθετώντας το εδώ πέρα, χρειαζόμαστε ένα απλό κύκλωμα. Πρέπει να έχω κάπου εδώ. Ένα απλό κύκλωμα εδώ, λίγο επαναλιωμένο σίδερο,
και δύο κομμάτια redstone, κάπως έτσι. Φτιάχνουμε το jetpack. Θα αφήσω τη συνταγή εδώ, δεν την πειράξω. Αυτά πολύ απλά και τα δύο, αφού τα φορτίσετε, τα φοράτε στην πλάτη. Να σου βγάλω το δαχτυλίδι. Και όσο πατάτε το space, γι' αυτό να προσέχετε, πετάτε. Δεν χρειάζεται διπλό space, δεν είναι σαν το creative. Καλό θα ήταν όταν χρησιμοποιείτε τα jetpack να πάρετε λίγο rubber και να φτιάξετε το εξής. Μάλλον όχι έτσι. Λίγο rubber, με μερικά rubber boots, τα οποία όμως δεν μας λέει πως τα φτιάχνει. Να μας λέει, θέλουμε λίγο μαλλί. Έχουμε λίγο μαλλί. Κάπου εδώ το είχαμε. Ή το ρίξα μέσα όλο, το ρίξα όλο μέσα. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε λίγο. Εδώ έχουμε λίγο μαλλί, δεν έχει σημασία τι χρώμα. Ένα μαλλί εδώ κάτω και λάστιχα στις δύο μεριές. Από την ώρα που τα φοράτε πάλι θα παθαίνετε ζημιά, αλλά όπως βλέπετε η ζημιά είναι ελάχιστη με έως καθόλου. Ωραία. Μέχρι εδώ. Η ίδια ακριβώς λειτουργία είναι και το jetpack το ηλεκτρικό. Για κάποιον λόγο δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τέλος πάντων, αυτά για τους τρόπους που μπορείτε να πετάτε. Ο πιο αποτελεσματικός είναι αυτό το δαχτυλίδι, που από την ώρα που το έχετε πάνω σας δεν παθαίνετε και ζημιά πέφτοντας καθόλου, δεν χρειάζεται να πιάνετε θέση από καμία θέση από αυτά εδώ πέρα, που μπορείτε να φοράτε όποια πάνω πλοία θέλετε. Ωραία. Αυτά πάνω κάτω. Κλείνουμε για αυτή τη σεζόν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να παίζουμε Take It. Θα συνεχίσω να δείχνω ακριβώς πώς λειτουργούν τα αντικείμενα. Αν έχετε απορίες για αυτή την έκδοση, στείλτε μου και μόλις μαζευτούν αρκετά για ένα επεισόδιο μπορεί να κάνω κάποιο bonus για το 1.2.5, για αυτή την έκδοση, για το 3.1.2.3 του Take It. Αλλά μέχρι τότε θα ξεκινήσουμε τη σεζόν 2, όπου θα περάσουμε στο 1.4.6 Minecraft, πιο σύγχρονα πράγματα, πιο αναβαθμισμένα. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, στην επόμενη σεζόν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, αν σας άρεσε πείτε το, απλά πατήστε το κουμπάκι, μου αρέσει, κάντε εγγραφή για το επόμενο επεισόδιο, την επόμενη σεζόν. Ευχαριστώ πολύ και γεια σας!